Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Sandwich RD. Αυτή εδώ είναι η συσκευασία του. Πάμε να δούμε πώς έρχεται μέσα. Θα βρούμε τον ατμοποιητή και ένα κουτάκι με όλα τα spare. Στη συσκευασία θα βρούμε ένα σακουλάκι με όλα τα spare, αντιστάσεις, έξτρα βίδες για το deck και δύο pin κεντρικά με τυφλό πόλο και ένα squonk pin που ήδη φοράμε στον ατμοποιητή μας. Στη συσκευασία επίσης θα βρούμε ένα manual το οποίο γράφει όλα τα χαρακτηριστικά του ατμοποιητή, τις διαστάσεις από τις τρύπες του airflow, όλα τα o-ring και όλα τα spare τα οποία έχει γενικά μέσα. Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. 22 χιλιοστά ατμοποιητής. Από την κάτω πλευρά θα βρούμε το center pin, το οποίο αυτή τη στιγμή έχω τοποθετήσει το squonk. Sandwich, σηριακός αριθμός. Εδώ βλέπουμε που αναγράφει από τη μία πλευρά το όνομα του ατμοποιητή και επάνω θα δούμε την καινοτόμα πατέντα που έχει κάνει για τον αέρα. Πολλαπλά airflow μαζί. Θα δούμε ότι ξεκινάει από τη μία γραμμή, εδώ ακριβώς κεντράρει ο αέρας, οπότε είναι ανοιχτό το airflow και βλέπουμε μία γραμμή η οποία είναι 1,8 mm, δύο γραμμές οι οποίες είναι 1,6 επί 2 mm, τέσσερις τρύπες οι οποίες είναι 1,25 επί 4 και full ανοιχτό. Έχουμε 1, 2, 3, 4 επιλογές αέρα, πάρα πολύ καλή καινοτομία. Drip tip, εμπεριέχεται στη συσκευασία, είναι αυτό εδώ, είναι αποσπόμενο 5-10, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς και πάμε να δούμε τον ατμοποιητή εσωτερικά. Εδώ θα δούμε τον ατμοποιητή, τις δύο εισαγωγές του αέρα, οι οποίες αν στρίψουμε αυτομάτως το airflow, βλέπουμε και τις αλλαγές. Μία τρύπα, πλήρες ανοιχτό και ούτω καθεξής. Εδώ θα δούμε δύο αυτάκια τα οποία μπορεί να κουμπώσουν πάνω στον ατμοποιητή και εδώ βλέπουμε το deck με δύο flat βίδες για το deck, το center pin, το squonk συγκεκριμένο που έχω εδώ και στο deck βλέπουμε όχι αρκετό χώρο για squonk ο οποίος υποδεικνύεται ότι είναι. Εδώ θα δούμε δεξιά-αριστερά τις εγκοπές που έχει, είναι αυτές εδώ, για να μπορούμε να τοποθετούμε το σύρμα, θα το δούμε μετά στο σύστημα του. Και εδώ βλέπουμε δύο εγκοπές, το οποίο έρχεται για να κουμπώσει το top cap. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα Alien 3x28 για να μπορέσουμε να το στήσουμε. Αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα τοποθετήσουμε το τζίγκερ μας ακριβώς επάνω στις δύο εγκοπές που έδειξα πριν, για να μπορέσουμε να βάλουμε το σύρμα σωστά, αφού ξεβιδώσουμε αρκετά. Αφού λοιπόν τοποθετήσουμε το σύρμα μας, ελέγχουμε ότι η αντίσταση μας έχει καθίσει σωστά και αν το γυρίσουμε και δούμε, θα δούμε ότι έρχεται ακριβώς στην εγκοπή. Και από τις δύο πλευρές θα δούμε ότι είναι απολύτως κεντραρισμένη. Ανασηκώνοντας λίγο το σύρμα,
Επίσης στο εμπόριο θα βρούμε και cup, τα οποία υπάρχουν από Ultem, είτε το ίδιο με αυτό εδώ το εργοστασιακό, είτε με side airflow, τα οποία τα προτιμώ πολύ περισσότερο από το top airflow, το οποίο είναι το εργοστασιακό. Συνέχεια επάνω θα τα πούμε το πώς και το γιατί. Να πούμε ότι έρχεται ακριβώς το ίδιο με τις ίδιες τρύπες αέρα. Θα δείτε εδώ πως αλλάζει. Έχουμε ακριβώς το ίδιο airflow. 4 τρύπες, 2 τρύπες, 1 και full αέρας. Όπως και να δείτε ότι αφαιρείται το επάνω μέρος. Είναι ακριβώς έτσι μέσα. Το ίδιο είναι και το εργοστασιακό. Και εδώ είναι η καινοτομία η οποία έχει κάνει η Acros Vape, για να μπορέσει να έχει αυτού του τύπου το airflow. Dovbo X Acros RDA, single RDA, 22mm RDA από την Dovbo, καινοτόμα εισαγωγή αέρα με 4 επίπεδα. Έχουμε μία τρύπα των 1,8 mm, δύο τρύπες από 1,6x2, τέσσερις τρύπες από 1,25x4 και μία full ανοιχτή η οποία είναι 1,8x3,6 mm, full airflow εκεί. Ωραίος ατμοποιητής, ωραία πατέντα, ωραίος ο τρόπος και η καινοτομία που έχει να εισάγεται ο αέρας, αλλά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Ξεκίνησα κατευθείαν με τα αρνητικά. Μπορώ. Από ότι το υγρό που ατμίζουμε είναι από τη σειρά Noob Tobacco Series. Είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι μπανάνα με καπνικό. Πολύ ωραίο. Τα αποδίδει αρκετά καλά, αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Μου αρέσει αυτό το σύστημα με το airflow. Έχουμε 4 επιλογές αέρα, δηλαδή από μία σχεδόν σφιχτή τζούρα μέχρι τέρμα αεράτο. Η αντίσταση μου αρέσει που μπαίνει σε πολύ προκαθορισμένο σημείο, γιατί δεν σε αφήνει να παίξει, δεν σε αφήνει να κάνει λάθος, δεν σε αφήνει να τη βάλει πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Ο κατασκευαστής έχει ορίσει ότι η αντίσταση πρέπει να είναι σε αυτό το ύψος για να παίζει σωστά. Και εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί είναι ακριβώς κάτω από εκεί που βρίσκεται το επιστόμιο, άρα έρχεται κατευθείαν όλη η γεύση. Έχουμε δύο εγκοπές όπως είδαμε για να μπορεί να κουμπώνει σωστά το καπάκι. Και είδαμε και κάποια extra cup τα οποία πωλούνται στο εμπόριο. Υπάρχουν το ίδιο ακριβώς με αυτό εδώ σε Ultem κίτρινο, άσπρο ή μαύρο όπως αυτό εδώ πέρα. Και επίσης μαύρο, άσπρο και κίτρινο με side airflow, το οποίο κάτι που για μένα θα πρέπει να προϋπάρχει στη συσκευασία κατευθείαν, όπως έχουμε δει σε άλλες εταιρείες. Οι διαφορές τώρα. Αλλάζει εντελώς η εισαγωγή του αέρα. Να μου πεις λογικό, γιατί το ένα είναι πάνω ο αέρας, το άλλο είναι από τα πλάγια. Όχι μόνο. Για μένα, ενώ έχει μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία καινοτομία στο πώς μπαίνει ο αέρας, δεν πέφτει σωστά επάνω στην αντίσταση. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Δεν αποδίδει γεύση. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει. Σε μένα δεν άρεσε καθόλου. Καθόλου όμως, από την πρώτη στιγμή, είπαμε ένα στήσιμο δεν τα βρήκαμε, δοκίμασα άλλα στήσιματα, δοκίμασα διαφορετικό βαμβάκι, δοκίμασα διάφορα πράγματα τα οποία δυστυχώς εμένα δεν με κάλυψαν. Το αποτέλεσμα στο τέλος ήταν το ίδιο. Δεν έπαιρνα γεύση. Ένιωθα ένα κενό στη τζούρα μου. Σαν αίσθηση τζούρας όμως, σαν αέρας, το βρίσκεις, γιατί εγώ παράδειγμα μου αρέσει να παίζω στις δύο τρύπες εισαγωγής του αέρα που κάθεται πιο ωραία, αλλά και πάλι κάτι έλειπε. Η γεύση. Είναι προσωπικά η άποψή μου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Στην αρχή νόμισα ότι έφταιγε το drip tip. Πολλές φορές το drip tip είναι παράγοντας για να μην έχεις τόσο καλή γεύση. Άλλαξα drip tip. Δοκίμασα από 2-3 άλλα set τα οποία έχω. Πάλι το ίδιο. Το αποτέλεσμα ίσως ήταν και πιο τραγικό ακόμα. Άρα η εταιρεία γι' αυτό εδώ το Top Cup έχει επιλέξει το πιο κατάλληλο drip tip. Πιστέψτε με. Όταν όμως αποφάσισα ότι θα τον βάλω στην άκρη και δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί του, παρήγγειλα το Cider Flow, το οποίο μπαίνει κατά τον ίδιο τρόπο, δεν αλλάζει κάτι. Είδαμε ότι και εδώ ρυθμίζουμε τον αέρα μας, ακριβώς όπως τον θέλουμε, στις δύο τρύπες. Αφαιρούμε τον drip tip και το τοποθετούμε. Και
και επιτέλους μεταμορφώνεται σε ατμοποιητή μονής αντίστασης που είναι αξιοπερπέστατος για τα λεφτά του. Κακός για εμένα που η εταιρεία δεν περιέχει και τα δύο top cap στη συσκευασία αναλόγως το χρώμα που θα διαλέξεις. Μην πω και τα τρία, δηλαδή και το top cap το SS, είτε σε υλικό εννοώ, και τα δύο Ultem, τα οποία σου δίνει την επιλογή να βάλεις ό,τι θέλεις εσύ πάνω. Και μετά ας βγάλει και τα άλλα χρώματα να τα αγοράσεις έξτρα. Είναι πολύ μεγάλο φάουλ για την Dovpo, παρόλο που μας έχει συνηθίσει σε πολύ καλές κατασκευές, ο συγκεκριμένος για μένα απέτυχε. Ευτυχώς ήρθε η εταιρεία και σου έδωσε το Cider Flow και τον έκανα ατμοποιητή. Έχω ακούσει διάφορες απόψεις, διάφορες γνώμες, αλλά δυστυχώς πάνω στις δοκιμές τις οποίες έκανα εγώ δεν. Οπότε, όποιος θέλει να τον αγοράσει, το λέω από τώρα, είναι καθαρά η προσωπική μου άποψη, ας πάρει κατευθείαν και πακέτο το Side Air Flow, το Top Cap με Side Air Flow. Είναι πάρα πολύ καλό, απογειώνει τον ατμοποιητή, τον κάνει έναν αξιοπρεπέστατο ατμοποιητή. Τον ατμίζω αρκετό καιρό τώρα, περίπου από την ημερομηνία την οποία βγήκε και τις πρώτες 3-4 μέρες ήθελα απλά να τον βάλω στην άκρη, το είχα δηλώσει κιόλας, δεν μου άρεσε. Δεν το βάλα κάτω όμως, λέω ας χαλάσω λέω χρήματα, λέω να πάρω λέω και το Cider Flow. Ατμοποιητή, τον έχω πάρει από το ατμόσπιτο, μπορείτε να κάνετε και εσείς τις παραγγελίες σας, γρήγορη και άμεση εξυπηρέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ατμοποιητής, αρκεί να βάλετε το Top Cap με το Side Air Flow. Γνώμες είναι αυτές, αποψούλες είναι αυτές, αυτή είναι η δική μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. G-Vapes is here, see you next time, bitches.